Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σερδένη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Είχαμε μηνύματα λοιπόν από τους... Και στους ακροατές. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα στο τρίτο γυμνάσιο. Τελευταίες μέρες μας απασχολεί ποικιλοτρόπος. Μας απασχολεί με έναν τρόπο μόνο. Με έναν τρόπο μόνο. Ναι, αλλά είχαμε και τα υπόλοιπα θέματα με τις τάξεις, με όλα αυτά που τα τμήματα και όλα τα... Τώρα μας απασχολεί μόνο ο κορονοϊός. Τώρα μόνο ο κορονοϊός. Ναι. Μας πήραν λοιπόν τηλέφωνο γονείς του τρίτου και μας ενημέρωσαν ότι έκλεισε και τρίτο τμήμα. Είναι αλήθεια, κύριε Σερδένη, έτσι? Ναι, βεβαίως, από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ. Για πείτε μας λοιπόν. Ορίστε. Τι ακριβώς έχουμε εδώ, ποιο τμήμα είναι αυτό? Έχουμε ένα τμήμα από την Β' τάξη, το Β2 χαρακτηριστικά, το οποίο έχει κλείσει, έχει γίνει αναστολή λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά βρίσκονται σε καραντίνα. Που είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση. Ορίστε. Σπίτι με τηλεκπαίδευση και αυτά τα παιδιά. Λέω τώρα πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Εφόσον έχει χαρακτηριστεί ότι είναι σε αναστολή λειτουργίας, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για τους μαθητές παραμένουν στο σπίτι, είναι σε καραντίνα όλοι οι μαθητές. Ναι. Τα μαθήματα γίνονται με την τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Ωραία, και οι καθηγητές έχουν τις δικές τους ηλεκτρονικές τάξεις όπου γίνονται τα μαθήματα. Τα παιδιά μπαίνουν κάθε μέρα. Να σας ρωτήσω λίγο το εξής, λίγο πρακτικό, κύριε Σερδένη. Ένας καθηγητής δεν έχει μόνο το συγκεκριμένο τμήμα που πάει για μάθημα. Έχει κάποιο άλλο τμήμα. Πώς κάνει μάθημα ενώ είναι και πρέπει να είναι και σε άλλη τάξη? Όχι, δεν καταλάβατε. Το ορολόγιο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ισχύει για όλα τα τμήματα που έχουμε. Ναι. Βάσει του ορολογίου προγράμματος γίνεται και η τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Το αντίστοιχο τμήμα που έχω δεν πάει να πει ότι δεν το κάνω με τηλεκπαίδευση, ενώ κάνω, το άλλο το κάνω διαζώσεις. Α, μάλιστα, μάλιστα, ναι. Κατάλαβα. Όσα τμήματα είναι σε αναστολή λειτουργίας γίνονται με τηλεκπαίδευση, τα τρία τμήματα αυτά. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Μπαίνει το συγκεκριμένο τμήμα γιατί παρουσιάστηκε κάποιο κρούσμα σε ένα μαθητή, έτσι? Ναι. Μπαίνουν και οι καθηγητές που ήταν σε αυτό το τμήμα ή μόνο τα παιδιά σε καραντίνα? Όχι, όχι. Αν ήταν πάνω από δύο ώρες. Ναι. Το 48ωρο τότε κρίνουν ότι γίνεται καταγραφή στο έντυπο που υπάρχει. Ναι. Στο έντυπο εχνηράτησης γίνεται καταγραφή και βγαίνει η σχετική απόφαση. Μάλιστα. Πάνω από δύο ώρες. Πάνω από δύο ώρες. Το 48ωρο. Το κατάλαβα. Τώρα, τρία τμήματα για το δικό σας γυμνάσιο. Πιστεύετε ότι αυτό είναι και δυσλειτουργία ενός γυμνασίου τελικά? Λογικό, πάντα. Πάντα. Πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πάντα υπάρχει αυτή η αναταραχή. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στη μαθητική κοινότητα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε με ποικίλους τρόπους να φέρουμε μια ισορροπία στην κατάσταση, αλλά η ανησυχία και ο προβληματισμός όχι μόνο των παιδιών αλλά και των γονέων είναι πάνω απ' όλα. Κατάλαβα. Καταλάβετε. Συνολικά υπάρχει πόσα παιδιά τώρα από τα τρία τμήματα είναι σπίτι? Ορίστε. Συνολικά πόσα παιδιά από το τρίτο γυμνάσιο είναι σπίτι? 62 παιδιά, 60-62 παιδιά είναι. 62 παιδιά σε σύνολο. Σε σύνολο 173. 170. Δηλαδή περίπου. 68, το 1 τρίτον. Το 1 τρίτον των παιδιών σχεδόν είναι σπίτι. Μάλιστα. Ναι. Εκπληκτικό. Τι να πούμε, αυτό δεν έχει φραγμούς ούτε κάποια στατιστικά δεδομένα ο κοροναϊός. Είναι το γυμνάσιο αυτή τη στιγμή που είναι το σχολείο με τα περισσότερα τμήματα σε αναστολή, το τρίτο? Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή δεν ξέρω τα στατιστικά στοιχεία του νομού. Μάλιστα. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, ότι στο σχολείο μας έχουμε τα τρία τμήματα. Έχουμε απολυμάνσεις και γίνονται και τέτοια πράγματα, κύριε Σερδένη, γίνονται και απολυμάνσεις, γίνονται... Έχει γίνει από πλευράς του Δήμου, έχει γίνει απολυμάνσεις του σχολείου, όλο το κτίριο. Όχι, λέω μετά τα κρούσματα, αν ξαναγίνεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο διάρκεια έχει. Μάλιστα. Έγινε προχθές η απολύμανση, έγινε από πλευράς του Δήμου, έγινε προχθές. Έγινε προχθές. Ναι, βέβαια. Έγινε προχθές και χθες είχαμε το κρούσμα, έτσι, το τρίτο. Ναι, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Να πούμε για μια ακόμη φορά ποια τμήματα είναι σε αναστολή. Είναι το τμήμα του γάμα, από τη γάμα είναι το γάμα 2 ναι. Και από τη β' τάξη είναι το β' 2 και το β' 3. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει οι γονείς, όσοι μας ακούνε, κάνουμε και έκκληση
να έχουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά, να μην αφήνουν να κυκλοφορούν έξω, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά βρίσκονται σε καραντίνα. Άρα λέτε ότι το κρούσμα και το τρίτο, στο τρίτο γυμνάσιο, δεν προήλθε εντός σχολείου, αλλά έξω από το σχολείο, λέτε. Δεν με καταλάβατε. Απλά λέμε ότι εφόσον βρισκόμαστε σε αναστολή λειτουργίας, πάνε πει ότι οι μαθητές βρίσκονται σε καραντίνα. Μάλιστα. Λέτε ότι τα παιδιά που είναι σε καραντίνα, ναι, δεν πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι, και έχετε πολύ δίκιο. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν έξω στην πόλη. Τα έχετε δει στην πόλη δηλαδή. Καταλαβαίνετε, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Κύριε Σερδένη, να σας ρωτήσω το εξής. Παιδιά που πρέπει να είναι αυτή την ώρα σε καραντίνα από το σχολείο σας, τα έχετε δει έξω? Ο κανονισμός αυτό λέει. Ότι όχι, εσείς αν τα έχετε δει έξω. Εσείς. Εγώ να κυκλοφορήσω συνέχεια έξω, δεν είναι να κυκλοφορώ. Μάλιστα. Λέω αν τα έχετε δει κάπου σε μια έξοδό σας, κάπου. Αν τα έχετε δει αυτά. Ή κάποια παιδιά τα οποία υποτίθεται πρέπει να είναι σε καραντίνα. Αυτό ρωτάμε. Ναι. Δεν, εγώ να σα πω την αλήθεια, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο ο φόρτο εργασία, δεν προλαβαίνω να γυρίζω έξω κτλ. Κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτή η έκκληση. Σας έχουν πει, μήπως σας έχουν μεταφέρει ότι παιδιά που είναι σε καραντίνα κυκλοφορούν έξω? Εντάξει, αυτό δεν ξέρω τώρα αν αληθεύει κτλ. Αλλά σίγουρα θα έχουν δει. Μάλιστα. Λέτε ότι τα έχουν δει. Πρέπει οι γονείς να το πιστέψουν αυτό. Είναι για το καλό όλων μας. Ωραία. Γιατί είναι όχι στο παραπέντε, έχει στα δευτερόλεπτα να βγει στο τέταρτο στάδιο η Καστοριά. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Αυτό είναι μεγάλος προβληματισμός. Θα πρέπει να ρίξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σερδένη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Και εύχομαι να μείνει εκεί η ιστορία. Εκεί είναι σε αυτό. Μακάρι. Ευχόμαστε. Για 14 μέρες λοιπόν και το συγκεκριμένο τμήμα της τρίτης γυμνασίου. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σερδένη, τον διευθυντή του σχολείου. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.